κάθε χρόνο τέτοια μέρα, παραδοσιακά, καταλύουμε το πρωτόκολλο και τη σειρά των μαθημάτων, γιατί γιορτάζει η Παναγία μας. Και η Παναγία, είτε έχουμε όρεξη είτε δεν έχουμε, είτε το νιώθουμε έντονα είτε όχι, είναι απαραίτητο για μας να εξυπνείται και να εγκομιάζεται για πάρα πολλούς λόγους. Οι λόγοι πρώτα είναι προσωπικοί. Δηλαδή ποιος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, χριστιανός, ορθόδοξος, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι υβρίζουν την Παναγία, έτσι, έχει την εντύπωση ότι έχει τη δυνατότητα να σωθεί από μόνος του ή, αν θέλετε να το πω κάθε υπερβολή, και από τον ίδιο τον Κύριο μόνο. Φυσικά και ο Κύριος μόνο είναι ο σωτήρας και λυτρωτής και αυτός τα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Αλλά αυτό πρέπει να θυμηθούμε αύριο και σήμερα, αν και είναι η εορτή της κοιμήσεως, έτσι, δηλαδή που πέθανε η Παναγία και δεν είναι της γεννήσεως, να θυμηθούμε ότι χωρίς αυτήν, την οποία περίμενε ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, περίμεναν ή περίμενε, δεν θα γινόταν τίποτα. Η σύζευξη λοιπόν Θεού και ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο γίνεται εξαιτίας αυτής της προσωπικότητος, της ολοκληρωμένης, της ενάρετης, της θεϊκής, της παρουσίας αυτής που υπήρξε για αυτόν τον κόσμο μία φορά σε όλη τη δημιουργία. Και ούτε θα υπάρξει δεύτερη, αλλά και ούτε υπήρξε ποτέ πρώτη. Έχετε ακούσει ότι φυσικά ψάλλουμε τα εγγόμια της Παναγίας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα επικίδια, έτσι. Αλλά αυτό το οποίο λείπει σήμερα από την Εκκλησία μας και δυστυχώς παραθεωρείται επίτηδες, είναι η πραγματική γνώση για αυτή τη γυναίκα, όχι που κάποτε υπήρξε, αλλά που υπάρχει μόνιμα ανάμεσά μας. Πρώτον, ζει ανάμεσά μας γιατί είναι ένας από εμάς. Η Παναγία, αν και κατέκτησε τα δευτερία της θεότητος, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος, είναι άνθρωπος, έτσι, και ήταν και άνθρωπος. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να θυμόμαστε και αυτά που ψάλλουμε και τραγουδάμε, είναι τι, πιο ένδοξος από τα Χεροβήμ και πιο τίμιος από τα Σεραφείμ και πιο πάνω από τους ουρανούς, την υψηλότερα των ουρανών. Τα λέμε στις ακολουθίες, αλλά μήπως και μια φορά δεν πιάνουμε. Την υψηλότερα των ουρανών. Και αυτή είναι άνθρωπος, δεν είναι Θεός η Παναγία μας, έτσι. Θεός είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Έγινε ο Χριστός άνθρωπος, είναι εύκολο. Το βλέπετε. Η Παναγία που έγινε Θεός, πώς είναι το εύκολο. Γιατί αυτή τη στιγμή, για να υπάρξει αυτή η σύζυξη μεταξύ ανθρώπου και Θεού, μεταξύ ουρανού και γης δηλαδή, πρέπει να αποδίδεται στην Παναγία, γιατί είναι αλήθεια. Τώρα, περάσαμε μια νηστεία ολόκληρη με το να παρακαλούμε την Παναγία, βλέπετε. Ενδεχομένως, χωρίς να καταλαβαίνουμε και τι κάνουμε. Άλλος έτρεξε στην εκκλησία για παρηγοριά, άλλος έτρεξε να ψάλλει, άλλος πήγε για τη χοροδία, άλλος πήγε να παρακαλέσει για την σύνταξη, άλλος πήγε για το μισθό, άλλος πήγε για το παιδί, άλλος πήγε για το σοβαρά και ασόβαρα θέματα και προβλήματα. Αυτό που καταληκτικά με, θα μου πείτε γιατί δεν μας το είπες από την αρχή. Θέλω να σας πω ότι πρόσωπα σαν την Παναγία και τον Χριστό μας
συμφέρει καλύτερα σε εμάς να δοξολογούνται παρά να παρακαλούνται. Βέβαια είσαι άνθρωπος, έτσι σε ποιο θα τρέξεις, τη μάνα σου θα τρέξεις για να σε παρηγορήσει. Αλλά να ξέρετε ότι ειδικότερα στην περίπτωση της μάνας μας ένα κύριε λέσον αξίζει ένα, δηλαδή ένα υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, και ένα δόξαση αξίζει χίλια. Να μην την παρακαλάμε. Να μην τρέχουμε κοντά της όποτε έχουμε πρόβλημα. Να μην μιξοκλέμε καμιά φορά, α, εκείνο το άλλο, και εσύ που είσαι ένα μάνα, είδες τι τραβάω από τα παιδιά μου, και τα λοιπά. Αλλά, μόνο αυτό, πώς κάνουν οι ερωτευμένοι, να καθόμαστε και να την κοιτάμε. Να καθόμαστε και να αναλογιζόμαστε τι έκανε αυτή για μας. Θέλω να σας πω το ανθρώπινο πλαίσιο, αν το πάρουμε εντελώς έτσι κοσμικά. Η Παναγία ήταν την εποχή εκείνη των σιωνιστών Εβραίων, αλυταράδων, που εκμεταλλεύονταν την πίστη στο Θεό για να πλουτίσουν, αρχιερέων, γραμματέων, φαρισαίων και λοιπών υποκριτών, ήταν μια κοπελίτσα η οποία έμεινε έγκυος χωρίς άντρα. Κατά παράβαση του νόμου και ήταν φυσικά για λιθοβολισμό κατά αυτούς. Αυτό πρόσφερε η τότε ανθρωπότητα, η θρησκευόμενη, στην Παναγία μας. Κάτι που γίνεται τώρα υπό τη μορφή αίρεσης. Παραδείγματος χάρη, λένε για Ιεχωβάδες, ναι, εντάξει, δεν γέννησε Θεό η Παναγία, είναι Χριστοτόκος, δεν είναι Θεοτόκος, και άλλα πολλά. Τα οποία εσχρόνεστη και λέγει. Καλώς τον κύριο Παναγιώτη. Συγγνώμη για την διακοπή σας. Άλλοι λένε βέβαια που πολέμησαν την Παναγία επί το αυτό και καταδικάστηκαν από οικουμενικές συνόδους ότι δεν έγινε και τίποτα, εντάξει. Δηλαδή αυτό που λέει το πιστεύω μας εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου δεν λέει πολλά για αυτούς. Ήταν λοιπόν αυτή η υψηλωτέρα των ουρανών, μία γυναίκα, σήμερα θα το λέγαμε άγαμη μητέρα, έτσι, με ένα νόθο παιδί που αν δεν φυγαδευόταν από τον Ιωσήφ βράδυ θα τη λιθοβολούσαν οι παλικαράδες. Γιατί έτσι κάνουν αυτοί τότε. Και το έτσι κάνει ο κάθε παλικαράς εντός εισαγωγικών και τώρα στην εποχή μας. Κατηγοράει, περιθωριοποιεί και υποβαθμίζει ανθρώπους που αγωνίζονται στη ζωή τους για κάτι ανώτερο. Υπό την ανθρώπινη λοιπόν ερμηνεία η Παναγία μας δεν ήταν τίποτα. Και όχι μόνο τίποτα δεν ήταν, αλλά σε εκείνη την εποχή, επαναλαμβάνω, ήταν και πολύ αμαρτωλή. Έτσι. Το ίδιο μπορεί να θεωρήσει και ο καθένας άνθρωπος που θα ασχοληθεί με την Παναγία τώρα, μετά από 2000 χρόνια. Αλλά αυτά θα ισχύουν, επαναλαμβάνω, όπως σας είπα, γιατί δεν τόλμησε ποτέ να κάτσει και να κοιτάξει την εικόνα της και να κοιτάει μόνο, τίποτα άλλο. Γιατί αυτό είναι που θα γιορτάσουμε αύριο. Μερικοί θα πούν, α, τι κρίμα πέθανε η Παναγία, ας πούμε. Και μπορεί και να κλαίνει. Όπως κλαίγει για τον Χριστό, τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν κλαίγει για τον εαυτό τους, οι άνθρωποι, κλαίγει για τον Χριστό. Ενώ το είπε ο Χριστός, μην κλαίτε για μένα, για τον εαυτό σας κλάψτε. Για τα χάλια που κάνατε, κοιτάξτε, τι με κάνατε. Εγώ δεν μειώνομαι από αυτό, τους λέει ο Χριστός, εγώ ακολουθώ αυτό που είπε ο Πατέρας. Θα πάω στο Σταυρό και μετά στην Ανάσταση. Εσείς και τα χάλια σας κοιτάξτε. Γι' αυτό λοιπόν κανείς να μην οδύρεται για την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά να πανηγυρίζει. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, ξέρετε ότι η Παναγία έφτασε στα 58, έτσι, όπως λέει η ιστορία, 58-59 ετών. Αρκετά μεγάλη για την εποχή της ήταν.
Και φεύγοντας, σημάζεψε λέει το σπιτάκι που είχε πού? Στη Γεστημανή, το χωρίο. Ε, καλά το είπε ο Γιώργος. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα παρεκκλίνουμε το θέμα τους, αλλά είναι η Γεστημανή, έτσι. Και μοίρασε τα ρούχα που είχε στις γειτόνισσες, έτσι. Τη ζώνη της, την αισθήτα της, αισθήτα είναι το ρούχο που φοράμε πρόπα, το λέμε τώρα ας πούμε, έτσι, επάνω. Και φυσικά το μαφόριο, το οποίο μαφόριο ήταν σήμερα θα λέγαμε το σάλι, το οποίο εκείνη την εποχή βγαίνοντας με γυναίκα έξω φορούσε το ρούχο, τη ζώνη και αυτό από πάνω. Τι μαντήλα θα λέγαμε σήμερα εμείς. Για τα οποία ρούχα υπάρχει ξεχωριστά γιορτή για το καθένα από αυτά. Έτσι. Κατάθεση της τιμίας αισθήτως. Η ζώνη της Παναγίας που είναι τρία κομμάτια στο Βόλο και στο Άγιον Όρος και το Μαφόριον. Πότε γιορτάζουμε το Μαφόριον της Παναγίας? Στη γιορτή της που σκεπάζει την εικόνα πάνω και φαίνεται ότι σκεπάζει της Αγίας Σκέπης, μάλιστα. Του έριξε το μαφόριό της πολλές φορές κατά την ελληνική ιστορία επάνω στα κεφάλια μας, μπας και βάλουμε μυαλό. Και ετοιμάστηκε λοιπόν για να λυτρωθεί, προσέξτε, γιατί η Παναγία όταν δέχτηκε το μήνυμα του Ευαγγελισμού δεν κατάλαβε με το μυαλό της τι θα γινόταν. Γιατί προσέξτε, ήταν 16 χρονών, 15. Βάλτε τώρα τα παιδιά σας αν είχε 15 χρονών κορίτσι, τι μπορεί να καταλάβει ένα κορίτσι και πόσο ας πούμε από τη σχέση της με τον Θεό. Και της είδε αυτό το μήνυμα που της έλεγε ότι θα γεννήσει τον Θεό. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση της, τι θα έκανε, ας πούμε, θα έπρεπε να θα έπρεπε να μείνει στον τόπο και αν δεν έμεινε θα έπρεπε να τρελαθεί και αν δεν τρελνόταν θα έπρεπε να πει τι μας λέει τώρα αυτός. Και όμως εκείνη είπε ναι, έτσι. Το ναι σήμαινε από εκείνη την στιγμή και μετά ότι ήταν απόλυτα συνδεδεμένη με τον Υιό της δηλαδή, έτσι. Και αυτό σήμαινε λοιπόν ως αύριο ότι η Παναγία μας λυτρώνεται από αυτόν τον κόσμο και πάει κοντά στον Υιό της, ο οποίος ήρθε και παρέλαβε την ψυχή της ο ίδιος, έτσι. Το έχετε δει σε κάποιες εικόνες, υπάρχει αυτό. Μοναδική περίπτωση. Ε? Δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έρχεται ο Χριστός απευθείας να πάρει την ψυχή μας, έρχονται οι άγγελοι, έτσι, που στέλνονται. Αλλά στην περίπτωση της μητέρας του κατέβηκε αυτός να την πάρει. Και αυτό το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι αύριο δεν είναι μόνο η κοίμηση, αλλά είναι και η μετάστασή της. Δηλαδή, έφυγε μαζί με το σώμα της, το οποίο φυσικά δεν θα μπορούσε καμιά περίπτωση να κρατήσει αυτή η γη. Τι άλλο είχε αυτή η γυναίκα? Είχε τη σχετική αναμαρτησία. Λέγεται λοιπόν ότι η Παναγία ποτέ δεν έκανε αμαρτία ούτε με το λογισμό της. Δεν υπάρχουν αυτά, όντως. Και δεν υπάρχουν γιατί σας επαναλαμβάνω ότι χιλιάδες χρόνια περίμενε ο πατέρας για να στείλει τον Υιό του, τι, να υπάρξει αυτή η γυναίκα. Με λίγα λόγια, να ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Αυτό θέλω να σας πω. Να ξέρουμε σε ποιον μιλάμε. Να ξέρουμε ότι το προσευχό μας δεν είναι αντιπαραγγέλθω ούτε Χριστός ανήμα, παπά να φύγουμε. Αφού το λέμε στο γείτονα, λέμε άντι γεια και βιαζόμαστε και λέμε γεια γεια και φεύγουμε. Άμα ήταν ο Δήμαρχος να το χαιρετούσες έτσι, γεια γεια και θα έφευγες. Όση δουλειά και να έχεις, άμα σε χαιρετούσε ο Δήμαρχος στο κέντρο, λέμε τώρα δεν ισχύει για εμάς αυτό. Αυτό ισχύει για τους αλλοπαρμένους. Εμείς είτε δήμαρχος είναι είτε απλός άνθρωπος, το ίδιο είναι. Τέλος πάντων, θα σταματούσαμε και θα λέγαμε, ω κύριε Δήμαρχε, πώς είστε κτλ. Δηλαδή, άμα το κάνεις έτσι, μην το κάνεις καθόλου. Ενώ προσέξτε να δείτε, θα μου πείτε, αυτά δεν είναι τώρα αποτελέσματα λόγου. Έτσι. Άμα κανείς δεν είναι ερωτευμένος, ό,τι και να τον πεις, να τον περιγράψεις τι είναι ο έρωτας, θα σε πει, να κάλο πραμεν, τρώγεται. Θα σε ρωτήσει και στο τέλος. Τρώγεται. Ή φυσικά, όπως λένε οι πατέρες, με ζωγραφιστό νερό δεν μπορείς να ξεδιψάσεις κανέναν. Άμα διψάει τώρα εδώ, πάνε πια να εκεί, είχε ένα πίνακα και τρέχει ένα ποτάμι. Έτσι είναι και αυτό. Αλλά όσοι εκ περισσού σας μιλάω τώρα εγώ σήμερα, για να σας πω, έστω και με λόγια, να περιγράψω τι.
Αυτό το οποίο πολύ απλά θα κάνουμε όλοι σήμερα και αύριο, πέρα από τα πανηγύρια και τις γιορτές τις οποίες μισεί ο Θεός, σύμφωνα με τον Άγιο Προφήτη Ισαΐα, από σήμερα το βράδυ που είναι νηστεία ξεκινάνε τα σουβλάκια, τα μπαϊράμια, οι γαρνιτούρες, τα αυτά σε κάθε χωριό που γιορτάζει, άσχετα εντελώς με το γλυκύτατο και παρθενικό και σεβάσμιο πρόσωπό της. Γι' αυτό και ο προφήτης Ισαΐας που μίλησε για την Παναγία, εκείνος είπε ότι θα σε εορτάσει και τα σπανηγύρεις ημών, μισή η ψυχή μου, λέει ο Θεός. Φεύγοντας λοιπόν από όλα αυτά, σήμερα, αύριο κτλ. Και φυσικά δεν σας λέω να μην φάτε, γιατί για το φαΐ γίνονται οι πόλεμοι. Να φάμε, όλοι θα φάμε. Να φάμε όμως μετά. Αφού πρώτα καθίσουμε και κοιτάξουμε, να κοιτάξετε εγώ τώρα την τύχη και την έχω απέναντί μου σε εκείνη την εικόνα, την αχαιροποίητη τη Ιεροσολυμίτισσα, κάπως έτσι ήταν δηλαδή η Παναγία. Να κάτσουμε ένα λεπτό, θα μπορέσουμε. Δυο, πόσα θα μπορέσουμε. Και μόνο να την κοιτάξουμε. Αυτό. Γιατί τι να τα κάνει όλα τα άλλα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μια ζωή μπορεί να προσεύχονται στην Παναγία και να ήταν και μοναχοί, να ήταν και οτιδήποτε και να μην κατάλαβαν ποτέ τι. Γιατί δυστυχώς θα το πω και αυτό έτσι off the record, αλλά και on the record, ότι πολλοί μοναχοί έμαθαν στη ζωή τους να μισούν τις γυναίκες και για να μην πάθουν κάποια ζημιά και ως εκ τούτου είχαν και κόλλημα στο να αγαπήσουν και την υπεραγία Θεοτόκο. Θυμάμαι στα γενόρους κάποτε ήταν ένας μοναχός, πατήρ Βαρθολομαίος, ο οποίος και εμάς μας λέγανε, δεν ήταν, δεν το συναντήσαμε ποτέ, ο οποίος όταν είχαν μπει μέσα το 1821 τα γυναικόπαιδα στα Γιονόρος κατά οικονομία για να γλιτώσουν από τους Τούρκους, γεννήθηκε μέσα στα Γιονόρος. Γέννησε η μάνα του. Και μετά τον άφησε εκεί, στον αδερφό της που ήταν μοναχός, και τον μεγάλωσε εκείνος και τον έκανε μοναχό μετά. Πέθανε 102 χρονών, ζώντας 102 χρόνια μέσα στα Γιονόρος. Και λέει, έλεγε, δεν θυμόταν τη μάνα του, παρά μόνο έτσι σαν μια σκιά, σαν μια εικόνα. Και λέμε τώρα εμείς, πόσο φτωχή, όχι το πνεύματι, και πόσο πρέπει να είμαστε έτσι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, άλλαν τάλλον μάλλον, όταν δεν έχουμε το κουράγιο, δεν έχουμε το σθένος, δεν έχουμε τον έρωτα, δεν έχουμε την αγάπη να κάτσουμε έτσι λίγο εκεί και να μην πούμε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Να μην παρακαλάμε πάλι σαν το γύφτο όλη την ώρα. Δεν βαρεθήκαμε 14 μέρες. Πολλοί συνεχόμενοι πειρασμοί και αυτά. Θα τα κάνουμε και αυτά βέβαια. Μην εννοηθεί ότι δεν λέμε να τα κάνουμε. Αλλά να πούμε σε ευχαριστώ. Γιατί σε ευχαριστώ. Γιατί άμα δεν ήσουν εσύ δεν θα είχα ελπίδα σωτηρίας. Ποτέ. Εγώ, ο ανάξιος. Το λέω αυτό γιατί πιο εύκολα, δείτε το λιγάκι διαφορετικά, πιο εύκολα θα πλησιάσουμε αυτήν κόσε της φύσεώς μας, επειδή είναι γυναίκα και επειδή είναι μάνα και επειδή κρατάει και τον Χριστό πάντα στην αγκαλιά της, δηλαδή πρώτα αποφύγουμε, έτσι. Σπάνια θα βρείτε μια εικόνα μόνη της να είναι η Παναγία. Πιο πολύ λοιπόν θα προσφύγουμε σε αυτή την κατάσταση, έτσι όπως είναι, παρά απευθείας στον Χριστό, γι' αυτό και κάποιοι αιρετικοί, παλιάνθρωποι, μαζένουν τους Ορθοδόξους θεοτοκολάθες, ότι δατεύεται σχεδόν την Παναγία τόσο πολύ που την αγαπάει. Σαν να λέμε σε κάποιον, τι την αγαπάς τη μάνα σου, πάνε αγάπη τη γειτόνισσα. Έτσι. Στερείται λοιπόν η σημερινή ανθρωπότητα και ο κόσμος της αγάπης και του έρωτα που είχε η Παναγία για τον άνθρωπο, για τον θεάνθρωπο, και για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος στέκεται στη θέση να παρακαλάει τον Χριστό και να βρίσκεται απόκριση μόνο μέσω αυτής. Γιατί επεμβαίνει αυτής πάντοτε, όσα παραδείγματα έχουμε, και αφενός και πάζει τον κόσμο, προσέξτε, με το μαφόριό της, ανάμεσα στον κόσμο και στον Χριστό, για να μην βλέπει ο Χριστός τις αμαρτίες μας, όσο ανθρωπομορφικό και να είναι αυτό, και αφετέρου τι, έχει τη δυνατότητα, γι' αυτό και οι ψάλτες
Να ένα λάθος πάλι που γίνεται μέσα στην Εκκλησία, η οποία θέλει άδειασμα εντελώς και ξαναγέμισμα από το ανθρώπινο δυναμικό. Γι' αυτό και η ψάλτηση μοναδική περίπτωση λένε «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Και δεν είναι καθόλου λάθος. Γιατί η Παναγία σώζει, όχι με απευθείας, αλλά μην παίζουμε με τις λέξεις, σώζει δια του Υιού της, τον οποίο τον έχει πάντα μαζί της, έτσι. Και τις οποίες οι πρεσβείες είναι καθοριστικές και απόλυτες. Αλλά, να έχουμε και αυτή τη σιγουριά, αυτό θέλω να σας πω για την αυριανή εορτή, ότι δεν θέλει και παρακάλια πολλά. Πρέπει να έχουμε τη σιγουριά αυτή, να την πιάσουμε από το ρούχο της και να πούμε τελείωσε. Δεν θέλω τίποτα. Σε πιάνω, αφού σε πιάνω θα κάνεις εκείνο που πρέπει να κάνεις. Και να λέμε ευχαριστίες. Και να λέμε, να τη βλέπουμε δηλαδή στο φέρετρο, να όπως είναι η εικόνα και τη βλέπετε, και να λέμε να μην λυπόμαστε και να χαιρόμαστε. Και φυσικά, επειδή ακριβώς, να το πω και έτσι, το σεμνό και τίμιο πρόσωπό της και το παράστημά της και εν πάση περιπτώσει γενικότερα η διαγωγή της, δεν μπορεί να αφήνουν ασυγκίνητο άνθρωπο, ο οποίος είναι άνθρωπος, έτσι, γιατί άλλο ανθρωποειδής και άλλο άνθρωπος. Δεν μπορεί να αφήνουν ασυγκίνητο ένα άνθρωπο ο οποίος έχει έστω μία μέσα στην καρδιά του ανοιχτή πόρτα. Να βάλει ποιον, να βάλει αυτήν. Και φυσικά, να μην ξεχάσω να πω ότι, γι' αυτό και λέμε καμιά φορά, προσέχετε ακόμα και την αυριανή μέρα. Μην μαλώνετε, μην κάνετε φασαρίες μέσα στα σπίτια. Είναι αυτό. Ποιος θα φάει το μεγαλύτερο ψάρι, ας πούμε. Γι' αυτό, αυτό που σας λέω τώρα, το ξέρει πολύ καλύτερα ένας. Γιατί η Παναγία τον ξεγέλασε. Δεν ήταν πονηρή, ούτε έκανε κάτι μόνη της. Αλλά ήταν τι, υπήκοος, ήταν υπηρέτης του θαύματος. Τι τον έκανε εκείνον τον πονηρό, τον ξεγέλασε. Γιατί εκείνος νομίζοντας ότι χάλασε την Εύα και μετά τον Αδάμ, ότι έκοψε τον οφάλιο λόρο μεταξύ Θεού και ανθρώπου, δεν είχε πλέον ελπίδα ο άνθρωπος, αφού πάει η Εύα, η μοναδική γυναίκα, ξεχάστηκε. Και δεν πήρε στα σοβαρά εκείνο το κοριτσάκι 16 χρονών και δεν ήξερε μέχρι τελευταία στιγμή ότι ήταν η Παναγία που γέννησε τον Χριστό. Κατάλαβε τη ζημιά που έπαθε όταν μπήκε ο Σταυρός στον Γολγοθά και τρύπησε το κεφάλι του και άρχισε να τρέχει και να μην προλαβαίνει. Αυτή έκανε τη ζημιά, του έκανε τη ζημιά. Και επειδή ξέρει αυτός και δεν ησυχάζει, να ξέρετε ότι για μας αυτή είναι η καταφυγή. Και όχι μόνο η καταφυγή, και τι δεν είπαμε αυτές τις μέρες. Και τι δεν την είπαμε. Και ελπίδα και καταφυγή και τι να καταφύγω, πού να αλλού να πάω και τι δεν λέγαμε, λέγαμε. Αύριο θα στήσουμε χορό πλέον. Γιατί να σας πω και το εξής, ότι είτε τα αιτήματά μας εκπληρώθηκαν είτε όχι, μόνο που ασχοληθήκαμε μαζί της και είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό και λειτουργούσε η καρδιά μας ενδεχομένως να το κάνουμε αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ντρέπονται να την κοιτάξουν και μόνο, εκπληρώθηκε ο σκοπός της ύπαρξής μας. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Και πολλά πράγματα στη ζωή δεν είναι μόνο να παίρνεις και να δίνεις, αλλά είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα. Να κάθεσαι μπροστά και να μην ξέρεις τι να κάνεις. Απλώς να κάθεσαι μπροστά και να κοιτάς. Αυτό είναι. Γιατί και τα περισσότερα πράγματα στη ζωή, τι είναι αυτή η προσωπική εμπειρία. Πέρα από βιβλία, πέρα από χαρτιά, πέρα από οτιδήποτε άλλο. Να έχεις τη δυνατότητα, γιατί περί δυνατότητας πρόκειται, να αγαπάς και να κοιτάς τον άλλο στα μάτια. Αυτό που λείπει σήμερα από τον κόσμο, χαρακτηριστικά πολλές φορές έχω πει ότι οι άνθρωποι συζητάνε πλέον και κοιτάνε ένας από εκεί και άλλος από εκεί. Γιατί δεν μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια ο ένας τον άλλο. Το μόνο λοιπόν που σας ζητάω για αύριο είναι να βελτιώσετε την οθαλμολογική σας ικανότητα, τους βαθμούς μυωπίας σας, να βάλετε γυαλιά, να βάλετε φακούς, να βάλετε ό,τι θέλετε άλλο, για να μπορείτε να κοιτάτε εκεί. Εκεί. Και εμείς μεν έχουμε αυτήν τώρα εδώ, την αχαιροποίητη εικόνα της Ιεροσολυμίτισσας, αλλά δεν έχει σημασία.
αλλού είναι οδηγήτρια, αλλού είναι εκεί. 5.000 ονόματα είναι γνωστά μόνο. Φανταστείτε πόσα είναι άγνωστα. Γιατί ο κόσμος συνέχεια την λέει, συνέχεια την λέει, συνέχεια την λέει. Και μακάρι, εύχομαι, γιατί δεν ξέρω, υποψιάζομαι, ότι όλα αυτά να μην είναι μόνο για το πάρε, ούτε για το δώσε, αλλά είναι έτσι απλά, από έρωτα. Μας συμφέρει σε κάθε περίπτωση να είμαστε σε αυτή την αγαπητική σχέση μαζί της, ερωτευμένοι και να την κοιτάμε στα μάτια και τίποτα άλλο. Καμιά φορά μπορεί να μην υπάρχουν λόγια να πούμε. Άλλος μπορεί να μην ξέρει αρχαία, μπορεί να μην ξέρει κάτι την παράκληση. Μικρή, μεγάλη, ξέρω εγώ, αυτά. Δεν χρειάζεται. Αυτή είναι η προσευχή. Και δεν θέλουμε μόνο προσευχές, αυτό θέλω να τελειώσω, αλλά θέλουμε να λέμε δόξα σύ, να λέμε σε ευχαριστώ, να λέμε αυτό, άξιον εστί, μόνο αυτό, άξιον εστί, αυτός μακαρίζει τη Θεοτόκον, είναι η μακάριστον και επαναμόμητον, την τιμιωτέραν του χεροβήμα, αυτό. Αυτό να λέμε συνέχεια. Και αφενός είναι με προσευχή, που δεν είναι βέβαια παρακλητική αλλά δοξολογική, αφετέρου δεν χρειάζεται, πώς να πω, έρωτας παρακάλια, δεν είναι. Να λες χρειάζεται μόνο. Γι' αυτό και οι ερωτευμένοι δεν σταματάνε να μιλάνε μεταξύ τους και μετά με φύγει ο έρωτας βαριούνται να κοιταχτούν κιόλας. Μην είμαστε στη δεύτερη περίπτωση. Έτσι, δηλαδή, καλή η Παναγία, μας βοήθησε η Παναγία, καλή και η κοίμησή της, καλές και οι παρακλήσεις και αυτά, αλλά πάμε τώρα να φάμε. Τελείωσε η ώρα. Εκεί, και να έχετε και την εικόνα της μαζί σας, πάντοτε, στα αυτοκίνητα, στα σπίτια, στις τσέπες, στις τσάντες, παντού, παντού. Και άσε τους άλλους να λένε τα δικά τους. Δεν έχει σημασία αυτό για μας. Εμείς ξέρουμε τι. Την ημιωτέρα των χεροβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Ούτε καν μπορεί να συγκριθούν, λέει, τα Σεραφείμ με την Παναγία. Ούτε καν. Την αδιαφθόρους Θεών Λόγων τεκούσαν. Θεών Λόγων τεκούσαν. Άσε να λένε τώρα οι άλλοι που λένε τα δικά τους. Πώς έγινε αυτό, πού να το καταλάβεις καημένη εσύ, πώς έγινε αυτό. Πού να το καταλάβεις. Γι' αυτό κοίτα εκεί και σώζουν. Και να μάθουν και τα παιδιά μας να αγαπούν την Παναγίτσα, επειδή τα παιδιά ξέρουν και είναι και μικρά και ξέρουν τι θα πει η αγκαλιά της μάνας και βλέπουν την εικόνα αυτήν και τους το πιάνουν αμέσως, έτσι. Γιατί δεν μας σώζει τίποτα με τα παιδιά που υπάρχει τόσος πόλεμος εναντίον τους και είναι τόσο αγνά, αγόρια κορίτσια, παρά μόνο αυτή η καταφυγή. Δεν ξέρω αν πρέπει να λυπηθώ τους αιρετικούς που δεν δίνουν αξία στην Παναγία. Δεν πρέπει να τους λυπηθώ μάλλον, γιατί είναι άξιοι της μοίρας τους. Δεν ξέρω αν πρέπει να λυπηθώ τους μοναχούς, δεσποτάδες, παπάδες, λαϊκούς κτλ. Οι οποίοι δεν την τιμούν καταλλήλως, μέσα στην καρδιά τους και στην ψυχή τους και γυρνάνε μόνο τα ιερά λείψανά της για να μαζεύουν χρήματα ανά όλο τον κόσμο και να παίρνουν δόξα από τις 7 τριχούλες από τη ζώνη της που έχουν μείνει, που ήταν τρίχες καμήλας και τα είχε πλέξει καημένη, καημένη, καταλάβατε θέλω να σου πω, και είχε κάνει μια ζώνη ψηλή έτσι για να τη βάζει και να πιάνει εδώ τη μέση της, και μερικοί από αυτές τις τρίχες να πλουτίζουν και να αγριεύουν όσο πάει, γιατί δεν πάνε να κολυμπάς, δεν πάνε να χοροπηδάς, δεν πάνε να σε λένε μπουμπουλίνα, αν δεν έχεις ένα ψήγμα αγάπης, προσέξτε. Δεν σας λέω για μεγάλα πράγματα, ένα έτσι λίγο κλικ να κάνει. Να μπορεί να την κοιτάξεις 2 λεπτά, τότε είναι άχρηστος, είσαι άχρηστος. Δεν μπορείς να φτάσεις και λίγο παραπέρα. Και όλα αυτά που σας λέω, απολύτως φραγίζονται από την συμπεριφορά, να το πω έτσι, είναι λίγο αδόκιμος όρος, δεν πειράζει, του Υιού της προς αυτήν. Διότι όπως περιγράφεται στο Θεοτοκάριο, δεν μπορεί να πει όχι ο Χριστός στην Παναγία. Τι άλλο πια. Τι άλλη απόδειξη. Προσέξτε, πόσο η θεότητα υποκλίνεται στην ανθρωπότητα. Γιατί είναι άνθρωπος η Παναγία.
Αυτό κάνει ο Θεός. Εμείς τι κάνουμε, έτσι. Γι' αυτό ας κάνουμε λοιπόν, βέβαια, με το ζόρι δεν γίνεται, πρέπει να αγαπάμε για να κάνουμε, γι' αυτό τουλάχιστον διαβάστε, προσευχηθείτε, ψάξτε, να την αγαπήσουμε όσο μπορούμε και να κινηθούμε έτσι, γιατί είναι μια παρηγοριά, οι γιορτές αυτές, οι μέρες αυτές της Παναγίας, και αύριο τελειώνει. Αν και δεν αφήνει ποτέ η Εκκλησία μας μέρα και στιγμή που να περνάει χωρίς να λέμε Παναγία μας, έτσι. Ναι. Και Παναγία και Θεοτόκος και Μαρία να τη λέτε και Μαμά να τη λέτε, έτσι. Και ό,τι άλλο. Γιατί σας είπα ότι 5.000 είναι τα γνωστά ονόματά της μόνο, γραμμένα σε βιβλίο. Εγώ λέω ότι υπάρχουν άλλα 5.000, επίθετα. Και πώς να τη λένε ο κόσμος, εδώ, εκεί, αυτά. Λοιπόν, να δημιουργήσουμε καινούργια επίθετα και να τη λέμε. Και όχι γιατί το αξίζει, αλλά γιατί εμείς έχουμε ανάγκη από αυτό. Υπεραγία Θεοτόκη λοιπόν, σώσον ημάς και επειδή όπως λέει και αύριο στο πολιτικό της δεν μας εγκατέλειψε, έτσι, παρόλο που έφυγε, δεν μας εγκατέλειψε, γι' αυτό να ξέρετε ότι και επειδή, θα το πω και αυτό το τελευταίο, προπορεύεται στην υπόθεση της σωτηρίας μας η Παναγία σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, γιατί είναι η νέα Εύα, είναι η ζωή, είναι μπροστά από όλους. Τολμώ να πω ότι στη θεολογία της Εκκλησίας μας δεν είναι ο άντρας και η γυναίκα ίση, η γυναίκα είναι πιο πάνω στο πρόσωπο της Παναγίας, πιο μπροστά μάλλον να το πούμε καλύτερα. Πάει εκείνη μπροστά και εμείς πάμε από πίσω. Γι' αυτό να μην τα ξεχνάμε αυτά, μέρες που είναι, και όποτε έτσι θέλετε λίγο να πάρει πρόση μηχανή και να πάρει φωτιά έτσι η καρδιά σας, να καταφεύγετε σε αυτή την ομιλία και να τα ξανασκέφτεστε τα πράγματα, να δείτε πώς είναι, γιατί σας λέω, άχρηστα θα είναι όλα, χωρίς Χριστό δηλαδή, αν δεν έχουν και την Παναγία μας μέσα. Μεγάλη χάρη της λοιπόν, και να σκεπάζει και το έθνος μας, αλλά και εμείς να την αγκαλιάζουμε κάτω έστω εκεί στο φουστάνι της και να μας δώσει και τις λύσεις που πρέπει για να φτάσουμε κάποτε και εμείς εκεί, έτσι. Εκεί που έφτασε εκείνη, να δούμε πώς είναι. Πού είναι η ψηλωτέρα των ουρανών. Αυτά, βοήθειά μας και χρόνια πολλά με αγάπη στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Να είστε καλά.